Καλησπέρα σας. Έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους για μία ακόμα φορά. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, είναι ο κύριος Μαρίνος Παναγιωτάκης και ο κύριος Αλέξανδρος Χατζηπαναγιώτης. Καλώς ήρθατε. Και βεβαίως προοικονομήσαμε προηγουμένως το λόγο για τον οποίο βρίσκονται εδώ πέρα οι σκηνοθέτες, παραγωγοί, συντελεστές τέλος πάντων, ενός βίντεο που κάνει το γύρο της χώρας σήμερα. Το λέω για όσους τηλεθεατές δεν το γνωρίζετε, δεν έχετε προλάβει να σερφάρει σήμερα στο διαδίκτυο, να σερφάρετε. Πρόκειται για ένα βίντεο με το οποίο προμοτάρεται, διαφημίζεται ο ημιμαραθώνιος στο Αρκαλοχώρι που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Οκτώβριο. Πάμε να δούμε κάποια στιγμιότυπα για να πάρετε γεύση για ποιο πράγμα μιλάμε και επιστρέφουμε εδώ. Έχει πολύ γέλιο, καθώς πρωταγωνιστές είναι δύο μικρά παιδιά, ο Αλέξης και ο Κυριάκος. Τα συμπεράσματα δικά σας. Ακολουθεί αθλητική διαφήμιση. Αλέξη, Κυριάκο! Ξύπνα, Αλέξη! Έχετε αργήσει για τον αγώνα! Κυριάκο! Έλεγε πρωινό. 5 χιλιόμετρα θα τρέξετε. Χρειάζεστε δυνάμεις. Αλέξη, είσαι έτοιμος να χάσεις? Θυμάσαι τον προηγούμενο αγώνα. Κέρδισε 9,5 δευτερόλεπτα. Με περνά στο τρέξιμο σε κάτι έγινε. Και στο σχολείο το ίδιο. Ο νους συνέχισε τις καταλήψεις. Δεν μ' αρέσει το σχολείο! Θα τα σκίσω τα βιβλία και θα πω στη δασκάλα go back, στη δασκάλα go back. Καλή ιδέα. Να πωλήσουμε τη δασκάλα. Αυτά μας θα έχεις ξαναπεί. Τώρα που θα είναι ανοιχτά τα σχολεία 7 μέρες την εβδομάδα, να δω τι θα κάνεις. Αλέξη, θέλεις χυμό? Όχι. Ναι, εννοεί. Μην κοιτάς δεξιά και αριστερά. Στις 6 Οκτωβρίου ψηφίζουμε ημιμαραθώνιο Κρήτης. Θα είσαι στην εκκίνηση? Είσαι νικητής. Διάβασες για το διαγώνισμα? Όχι πολύ καλά, αλλά θα με βοηθήσει η Φόφη. Γιατί η Φόφη και όχι ο Πάνος και ο Σταύρος? Αυτοί παράτησαν το σχολείο. Στο τελευταίο διαγώνισμα έγραψαν άσο. Νομίζω ήταν το λιγότερο απολαυστικό, με ατάκες πολιτικού ενδιαφέροντος που το παρελθόν νομίζω έχουν κινήσει έτσι το ενδιαφέρον όλου του κόσμου, από τους δύο πολιτικούς ηγέτες, Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Παναγιωτάκη, πείτε μας λίγο την ιδέα. Ποιος την είχε την ιδέα αυτή και πώς έτρεξε το θέμα με τους διαλόγους? Λοιπόν, η ιδέα, όπως συνηθίζεται στο σύλλογο μας, ήταν του πρόεδρου μας, του Αλαμπιζάκη του Γιώργου. Το μυαλό στα σποντάκια είναι συνήθως ο Γιώργος. Οπότε έγραψε το κείμενο σε συνεργασία με τον Αλέξη και βγήκε όλο αυτό το αποτέλεσμα. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος. Και να πω κάτι, είπατε ότι οι ατάκες μας θυμίζουν ατάκες πολιτικών προσώπων. Εμείς απλά κάναμε τον Αλέξη και τον Κυριάκο και λέμε κιόλας ότι οποιαδήποτε ομοιότητα είναι απλά συμπτωματική. Καλά κάνετε. Είναι συμπτωματική. Μάλλον κάποιοι ήθελαν να μιμηθούν τα παιδιά και όχι τόσο τα παιδιά εμείς, τους άλλους. Εμάς ήταν απολύτως τυχαίο πάντως όλα αυτά. Λοιπόν, κύριε Χατζηπαναγιώτη, για πείτε μας λίγο. Ημιμαραθώνιος και βεβαίως ένα ακόμη σποτ το οποίο έχει αρχίσει σιγά σιγά και το αγκαλιάζει ο κόσμος, το αγαπάει ο κόσμος. Μιλήστε μας λίγο για τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε πάντα, το ξέρουν όλοι που εργάζονται στη δουλειά που κάνω εγώ, είναι η πιο δύσκολη δουλειά είναι με τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψουμε παιδιά. Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, ήταν και οι δύο συνεργάσιμοι προετοιμασμένοι. Εδώ είχε αναλάβει το cast ο Μαρίνος. Τους είχε ετοιμάσει, τους είχε στρώσει, ήταν έτοιμοι. Δηλαδή, κάναμε το γύρισμα μέσα σε ένα πρωινό. Δεν ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Τα παιδιά είναι βέβαια πιο αγνά, δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Οπότε είναι και δύσκολο να καταλάβουν με πώς πρέπει να εκφραστούν. Και δεν μάθαν κιόλας. Ναι, και δεν μάθαν και τελικά. Γιατί ούτε εμείς ξέραμε ότι θα νομίζαν ότι θα μιλούσαμε για τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, έτσι. Ναι. Δηλαδή έγινε μια μεγάλη παρεξήγηση την οποία εντάξει μας βγήκε σε καλό, δεν το συζητώ. Σίγουρα. Ναι, ωραία. Τα παιδιά το δούλεψαν πολύ για να πετύχουν το αποτέλεσμα? Είχε πολλή δουλειά το συγκεκριμένο γύρισμα, το συγκεκριμένο βιντεάκι? Το πήραμε ως ένα σκετσάκι. Ναι. Οπότε όταν το λέγαμε στον καναπέ και το λέγαμε και το ξαναλέγαμε, εγώ προσπαθούσα να το πάμε όλο σαν μονοπλάνο. Οπότε όταν ήρθε η ώρα που κάναμε και τα συγκεκριμένα κάτι με τον Αλέξανδρο, τους βγήκε ακόμα πιο εύκολο. Θα ήθελα να μείνουμε και λίγο στο κομμάτι του ημιμαραθωνίου Κρήτης, που θα λάβει χώρα στις 6 Οκτωβρίου, στον προσεχή Οκτώβρη. Νομίζω συμμετέχετε και σε όλο το οργανωτικό κομμάτι για τον ημιμαραθώνιο. Πώς πάνε οι προετοιμασίες? Νομίζω μπήκαμε με το δεξί. Μπήκαμε με το δεξί και με ένα πολύ μεγάλο άλμα, η αλήθεια είναι. Στις πρώτες ώρες που ανοίξαν οι συμμετοχές, πριν από 4 μέρες περίπου, οι συμμετοχές μέσα σε
ελάχιστες πραγματικά ώρες, περάσαν τις 250 στον αριθμό. Έχουμε βάλει ένα ταβάνι στις 3.500 συμμετοχές και ξεκινώντας τις πρώτες ώρες από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα βλέπεις ότι πάει τόσο γρήγορα και τώρα ακόμα και τώρα ανεβαίνει. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευδιάθετοι γι' αυτό. Κύριε Χατζηπαναγιώτη, θέλω να σταθώ λίγο στο κομμάτι της εικόνας και του ήχου και στο πώς τελικά καταφέρουμε να περάσουμε προς τα έξω ένα μήνυμα που υπό άλλες συνθήκες ενδεχομένως να μην χρειαζόταν το τυράκι που λέμε ο κόσμος, έτσι ώστε να συμμετέχει σε διοργανώσεις όπως ο ημιμαραθώνιος Κρήτης. Τα τελευταία χρόνια γίνεται καλή δουλειά στην Κρήτη. Έχουμε δει και ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Κρήτη, ναι, με διάφορα τέτοια σκερτσάκια, βιντεάκια, να πηγαίνουν πολύ καλά, να τα γνωρίζει ο κόσμος και τελικά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, αυτό θα πω εγώ. Τελικά καταφέρουν με κάθε τρόπο να περάσουν το μήνυμα που είναι διαφορετικό κάθε φορά. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ η συνεργασία με τον ημαραθώνιο Κρήτης, με το σύλλογο δηλαδή του. Και κάνω την ερώτηση, με συγχωρείτε, σε εσάς, γιατί ξέρω ότι ασχολείστε πολλά χρόνια με την εικόνα και τον ήχο, ναι, του μοντάζ. Ναι. Εμείς, αυτό θέλω να πω ότι τώρα συνεργαζόμαστε, είναι τέταρτη χρονιά, Μαρίνο, έτσι. Ναι, ναι, είναι τέταρτη χρονιά. Από την αρχή, ο Γιώργος Αλεβιζάκης, ενώ δεν γνωριζόμασταν, την πρώτη δουλειά την κάναμε τηλεφωνικά. Δηλαδή, ήμασταν σε επικοινωνία με τα τηλέφωνα. Εγώ δεν ήξερα ποιο είναι το πρόσωπο του Γιώργου. Ήταν η πρώτη δουλειά που κάναμε μέχρι που πήγαμε να κάνουμε το γύρισμα. Λοιπόν, εκεί κατάλαβα ότι είχα να κάνω με έναν άνθρωπο, γενικά με όλη την ομάδα του συλλόγου, η οποία είναι ανοιχτή σε όλα. Δηλαδή, σου δίνουν την ιδέα και σου λένε βάλε το λιθαράκι σου, βάλε και εσύ αυτό που ξέρεις. Οπότε γίνεται μια, ο καθένας βάζει από τη δική του πλευρά αυτό που μπορεί να κάνει καλά. Μάλιστα. Και το αποτέλεσμα βγαίνει όπως το βλέπετε. Δηλαδή κάθε φορά είναι και μια επιτυχία. Δεν έχουμε κάνει κάτι το οποίο να μας στεναχωρέσει ή κάτι που δεν μας πάει, κάτι που είτε με τη γιαγιά πέρυσι, με τη μάνα. Μπράβο. Άλλες φορές με. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει επιτυχία. Με τον τουρίστα πέρυσι, ας πούμε. Μπράβο, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Τώρα, πριν κλείσουμε, ετοιμάζεται κάτι κατά τη διάρκεια, δηλαδή του μεσοδιαστήματος που μένει μέχρι να πραγματοποιηθεί ο μαραθώνιος, θα δούμε και άλλο βίντεο ενδεχομένως. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε θα έχουμε τη συνέχεια, γιατί έχουμε και εκλογές 7 Ιουλίου. Όχι, είπαμε να κάνουμε αυτό το σποτάκι και το δεύτερο σποτάκι θα είναι τελείως διαφορετικού προσανατολισμού. Και φαντάζομαι δεν θα επηρεαστεί και διαφορετικού πάλι από τις πολιτικές εξελίξεις. Όχι, θα είναι. Μα ούτε και τώρα. Ναι, έχετε θα είναι τελείως διαφορετικού προσανατολισμού και από όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα από την ομάδα του Μαραθώνιου Κρήτης και του Χρωμαράν. Θα είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ σας το πω, θα γίνει παρεξήγηση. Λοιπόν, όπως και να έχει, παρεξήγηση δεν έχει γίνει. Το βίντεο πάει ανωδικά στα views και στις προβολές στο διαδίκτυο. Και βεβαίως ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και με την διοργάνωση του Μαραθωνίου Κρήτης. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα, γιατί ήταν και λίγο, πώς το λένε, ξαφνικό. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε για τον Μαραθώνιο.